Εδώ στο στούντιο τώρα να χαιρετήσω τον Άδαμο Κατσαντώνη, τον λαογράφο. Καλώς ορίσατε, Καλώς κύριε σας βρήκα. Κατσαντώνη. Να δούμε μαζί κάποια από τα ήθη και έθιμα. Αν θέλετε, να κάνουμε αρχή και από τις φλαούνες, πώς προέκυψε αυτό. Διότι στην Πάφο, που είναι η καταγωγή της μητέρας μου, κάνουμε και πασκές. Πασκές, είναι πασκές. Αυτές πώς προκύπτουν, είχαν περισσότερο κρέας. Αν μου επιτρέψετε, πριν πάμε στις φλαούνες, να πω κάτι για το αίμα. Επειδή είμαι τακτικός αιμοδότης, οι φόρμες που παίρνουμε γράφουν πάνω αν έχουμε σταθερή σεξουαλική ζωή. Ναι. Είναι θέμα ευθύνης του καθενός. Επειδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αιμοδότες είναι άνθρωποι συνειδητοποιημένοι. Ναι. Ρωτάνε επίσης αν έχεις πάει ταξίδι στην τάδε χώρα τους τελευταίους μήνες κλπ. Ναι. Είναι θέμα ευθύνης προσωπικής του καθενός. Ακριβώς γι' αυτό είχα πει και εγώ, κύριε Κατσαντώνη, ότι δεν έχει να κάνει σεξουαλικό. Δεν έχει να κάνει αν είναι κάποιος ομοφυλόφιλος. Η ευθύνη είναι δική σου, είσαι αιμοδότης, πρέπει να ξέρεις και να προσέχεις. Δεν έχει να κάνει με σεξουαλικές επιλογές, μάλιστα. Λοιπόν, και ελάτε να δούμε. Από τις φλαούνες. Φλαούνες ή βλαούνες, οι Τουρκοκύπριοι λένε πιλαούνες. Εμείς τις βλέπουμε σαν χριστιανοί. Ναι. Είναι ένα τακτό έδεσμα. Δηλαδή, παρασκευάζεται και τρώγεται εντακτές ημέρες, έτσι λέει. Όμως η φλαούνα σχετίζεται και με το Διόνυσο. Αν δούμε το σχήμα της φλαούνας, έχει το σχήμα του ανδρικού φαλλού. Ναι. Και χρησιμοποιείται σε κάποιες παλιές πομπές στα Διονύσια, τα φαλλαγόγια λέγονταν. Έτσι, είναι ένα τεράστιο θέμα, όμως εμείς το έχουμε δει καθαρά σαν χριστιανικό. Να πούμε ότι ο Διόνυσος. Δεν έχουμε αντιληφθεί. Είναι το σχήμα του ανδρικού φαλλού, του ανδρικού μορίου. Είναι αυτό το ή είναι το σχήμα του γυναικείου. Ναι, άμα δεις την κλασική φλαούνα, βεβαίως. Έχει και μάλιστα τα φαλλαγόγια μας οδηγούν κατευθείαν και στο όνομα φλαούνα. Εντάξει, λένε ότι έχουμε και από το φλάτο, από το φλάο κλπ. Είναι πάρα πολλές οι. Άρα τις κάνουμε λάθος τώρα στην πορεία. Όχι, σωστά χρόνο. Γίνονται οι φλαούνες, σωστά τις χρησιμοποιούμε, αλλά έχουν και μια άλλη προσέγγιση, γιατί όπως θα πούμε και μετά, πάρα πολλά έθιμα. Ναι. Χρονικά, εθιμικά και σημασιολογικά δεν έχουν καμία σχέση με τη χριστιανοσύνη. Ναι, όμως ήρθε. Και βαίνουν, ναι, ήρθε ο χριστιανισμός και τα επικάλυψε με ένα χριστιανικό μανδύα. Ναι. Συμπίπτουν όμως το Πάσχα το δικό μας, συμπίπτει με αρχές γιορτές που έχουν να κάνουν με την Άνοιξη, έχουν να κάνουν με τη γονιμότητα και γενικά με το οργιώδες της φύσης. Και ήρθαμε λοιπόν και σαν χριστιανοί την ίδια περίοδο κάποια έθιμα να τους δώσουμε χριστιανική επικάλυψη. Ναι. Άρα στην Πάφο έχουμε τις εμπασκίες, είναι μια παραλλαγή της φλαούνας, πασκές λέγονται, εμπασκίες είναι όμως, μέσα στις οποίες βάζουμε κατσικίσιο, κομματάκια κρέατος κατσικιού ή αρνιού. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Και γιατί γινόταν αυτό, επειδή έσφαζαν μέσα στο Πάσχα, δεν έτρωγαν, δεν είχαν ψυγεία τότε, έπρεπε να βρουν και τρόπους να βάζουν. Ναι. Άρα μόνο στην Πάφο, σε άλλες ήταν πιο προηγμένες τεχνολογίες, είχαν ψυγεία. Από τη Λεμεσό και εκεί έχουμε τις εμπασκίες. Όχι, και αλλού δεν είχαμε, αλλά χρησιμοποιήσαμε τα αυγά και το τυρί, αλλά βλέπουμε ότι τις τελευταίες ημέρες, κανονικά το Σάββατο, φτιάχνουμε τις φλαούνες για να αντέχουν και λίγο στο χρόνο. Γιατί δεν υπήρχαν ψυγεία. Άλλοι κάποτε τις έκαναν Μεγάλη Πέμπτη, αλλά συνήθως είναι το Μεγάλο Σάββατο από το πρωί. Τώρα, είναι αυτά που έχουν να κάνουν βεβαίως με κάποια εδόδημα. Τώρα, να δούμε λίγο και τα ήθη και τα έθιμα τη μέρα του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα, που έχουμε και αυτά τα παιχνίδια στα χωριά. Αυτά προκύψαν από κάπου ή ήταν μια καλή ευκαιρία να βρεθούν όλοι μαζί. Κάποια από τα έθιμα αυτά πάλι μας παραπέμπουν. Έχουν τους συμβολισμούς τους, όπως είναι οι γαϊδροδρομίες, όπως είναι οι αυγοδρομίες, όπως είναι το μονάπιν, το διάπιν, το τριάπιν. Αυτά δεν είναι άσχετα. Δηλαδή δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο αποφασίσαμε να παίζουμε εκείνες τις ημέρες. Γιατί δεν παίζονται, ας πούμε, μέσα στα Χριστούγεννα ή μέσα στον κατακλυσμό. Ας πιάσουμε τις γαϊδροδρομίες που παίζονται στη Δευτέρα του Πάσχα, κάποτε και την Κυριακή, κάποτε και την Τρίτη. Τα γαϊδούρια, ο γάιδαρος, συμβολίζει την ψυχή. Άρα όλη αυτή η περίοδος από το Τριώδιο μέχρι και τη Δευτέρα της διακαινησίμου είναι μια περίοδος με τους νεκρούς. Και ο νεκρός της περίοδου αυτή είναι ασφαλώς ο Χριστός. Έχουμε μια σειρά από έθιμα, αγαπητή Κάτια, τα οποία έχουν όνομα. Καμήλα, Μούλα, Γάιδαρος ή Σύλλος. Ο Σύλλος ήταν ο ακόλουθος της Εκάτης που είναι θεότητα πολυπόστατη, αλλά εξουσίαζε και τις ψυχές και τους νεκρούς και είχε σχέση και με τον απάνω κόσμο. Αυτά είναι παιχνίδια τώρα που. Τώρα μιλάμε για παιχνίδια της Δευτέρας. Η καμήλα δεν είναι αυτό που πάει ο ένας πάνω από τον άλλον που πηδάνε. Όχι, αυτό είναι ο ξερός ποταμός. Η καμήλα, έχουμε διάφορες παραλλαγές της καμήλας. Η μια έβρισκαν παλιά, επειδή το μεταφορικό μέσο της Κύπρου ήταν η καμήλα βασικά στα σπεδιάδες και το γαϊδούρι στα ορεινά.
Και υπήρχαν πάρα πολλά κρανία καμήλας. Τα έπαιρναν εκείνες τις ημέρες, τα στόλιζαν όπως, περίπου όπως κάνουν τους δράκους οι Κινέζοι με το ρούχο και παίρνουν από κάτω, κάπως έτσι. Και με ένα μηχανισμό άνοιγαν και έκλειναν το στόμα της καμήλας, την κάτω γνάθο της καμήλας. Και βασικά ήταν ένα ευτράπελο παιχνίδι, αλλά εμείς το έλεγαν καμήλα. Έχουμε το καμήλι. Το καμήλι είναι το έθιμο μετά το Χριστός Ανέστη και την λυτή που κάνουμε. Μπαίνει κάποιος μέσα, συνήθως ο νεοκόρος, στην εκκλησία και απ' έξω βαράει την πόρτα ο παπάς και λέει «Άρατε πύλες οι άρχοντες» και ρωτάει από μέσα «Τι σε στήν» και λοιπά. Κύριος κρατέος βαράει μία κλωτσιά στην πόρτα και μπαίνει μέσα θριαμβευτικά και ακολουθείται από το εκκλησίασμα. Αυτό λέγεται καμήλι. Έχουμε το μέρο μας. Αυτό δεν είναι παιχνίδι, είναι θρησκευτικό. Ναι, έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία έχουν όνομα καμήλας, γαϊδάρους και όλα μας παίρνουν στη ψυχή των νεκρών. Γιατί είναι περίοδος με τους νεκρούς. Εμείς τα κάνουμε, αλλά δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Άρα αυτό το παιχνίδι, δηλαδή η γαϊδουροδρομία της Δευτέρας του Πάσχα, καβαλούμε τον γάιδαρο, δηλαδή τι θα σέβουμε τις ψυχές των νεκρών. Τις οδηγούμε εκεί που θέλουμε εμείς. Βέβαια σήμερα δεν έχει κανένας κατά νου αυτό. Όχι, αλλά εμείς εξηγούμε από πού προέρχονται τα έθιμα. Είναι σημαντικό να τα αντικρίνουμε ακριβώς για αυτό το λόγο. Και οι αυγοδρομίες ήταν για να δούμε τα αυγά που βάψανε. Η αυγοδρομία είναι το αυγό, είναι προσφορά προς την Εκάτη και στα Εκατέα ή στα Εκάτης γεύματα. Είπαμε για κάτι ήταν η εξουσιάστρια, η κυρία, η μάστερ των νεκρών και των ψυχών. Είναι άγνωστη θεά, αλλά είναι πολύ πιο σημαντική και από τον Δία και από την Ήρα κλπ. Όμως εξαφανίστηκε στο πέρασμα του χρόνου και επηρέασε όμως πάρα πολύ τα έθιμά μας. Πάντως, λοιπόν, κύριε Κατσαντώνη, δεν είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός πόσο συντηρητική, αν θέλετε, είναι η θρησκεία και η θρησκόληψη και πόσο όλα αυτά που τώρα συζητάμε έχουν μια σεξουαλική καταγωγή και όλα αυτά που συζητάμε. Απλά είναι, τα έχουν διανθίσει, τα έχουν. Επηρεάστηκαμε πάρα πολύ με τις παραδόσεις. Βλέπουμε ότι και παιδικά παιχνίδια και τα χταρίσματα, άμα τα αναλύσεις και τα προσεγγίσεις, πίσω πάρα πολλά έχουν ένα σεξουαλικό προσανατολισμό. Απλά για να ξέρουμε και να ξέρουμε οι τηλεθεατές όλα αυτά που συζητάμε. Τώρα, κύριε Κατσαντώνη, άλλο ενδιαφέρον είναι η ίδια η λαμπρατζά, που πριν λέγαμε ότι. Η λαμπρατζά. Η λαμπρατζά κατά άλλους συμβολίζει το λαμπρό, δηλαδή τη φωτιά που είχαν ανάψει οι μετέπειτα Απόστολοι, περιμένοντας στην αυλή τον Χριστό να δικαστεί. Και εκεί βλέπουμε από τη λαμπρατζά, έχουμε άλλα έθιμα όταν έχουμε παραδοσιακά ζυμώματα της εποχής αυτής, να βάζουν βατραχάκια, να βάζουν σαύρες κλπ. Ναι. Ποια σχέση έχουν αυτά? Η σαύρα κατά την παράδοση υποδάβλιζε αυτή τη φωτιά, έφερε φωτιά και ο Χριστός την καταδίκασε να είναι πάντα μέσα κάτω από τον ήλιο και να ζεσταίνεται. Ενώ ο βάτραχος που πάλι τον βλέπουμε πάνω στα διάφορα παραδοσιακά ζυμώματα, είχε φέρει νερό να σβήσει τη φωτιά και τον ευλόγησε ο Χριστός τον βάτραχο να είναι μέσα στη δροσιά πάντα. Γι' αυτό και βλέπουμε πέραν από τα άλλα, τα πουλιά, τα σταφύλια, γιατί αυτά έχουν να κάνουν και με τη φύση και συνυπάρχουν όλα μαζί. Και τα βλέπουμε τις νοικοκυρίες, ειδικά τις Κύπριες, πόσο όμορφα στολίζουν διάφορα παραδοσιακά ζυμώματα της εποχής. Η λαμπρατζά λοιπόν είναι ένα στοιχείο καθαρμό, όπως είναι και το νερό. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τη λαμπρατζά για να καθαρίσουμε κάποια πράγματα. Καταρχήν, όλα έχουν να κάνουν με τα πνεύματα και τους κακούς δαίμονες, από τους οποίους πρέπει ο άνθρωπος μέσα σε μία αέναη πάλι και σύγκρουση να απαλλαγεί και να επιβληθεί αυτών των κακών πνευμάτων. Ναι. Γι' αυτό και στη λαμπρατζά του Σαββάτου πάμε και ρίχνουμε τον Μάρτη, αυτή την κλωστούλα τη δίχρωμη που έχει κόκκινο και τη βάζουμε πρώτη του Μάρτη για διάφορους λόγους, να μην μαυρίζουμε κλπ. Όμως, ένας επιπλέον λόγος που βάζουμε τον Μάρτη είναι για να βρίσκουμε πιο εύκολα τα αυγά της Πέρτικας. Πάλι μια προσφορά προς την Εκάτη, εξευμενισμό δηλαδή προς την Εκάτη. Και το Σάββατο, με τον Καλόλο, τελειώνει και η περίοδος με τους νεκρούς και τα πνεύματα και τις ψυχές. Άρα δεν χρειαζόμαστε αυτό το Μάρτη και τον πετάμε μέσα στη λαμπρατζά και λέμε και του χρόνου. Άλλοι αυτό το Μάρτη τον καίνε μέσα στο φούρνο, που κάνουν τις φλαούνες είτε το Μεγάλο Σάββατο είτε τη Μεγάλη Πέμπτη. Πάντως, κύριε Κατσαντώνη, ήταν στα προηγούμενα χρόνια, στα παλιά χρόνια, πρέπει να ήταν έτσι, να είχαν πολύ χρόνο οι άνθρωποι που επινοούσαν όλα αυτά τώρα. Ειδικά αυτό με το μαρτούι που το πετάς μέσα για να μαυρίσεις, να μην μαυρίσεις νομίζω. Το έβαζαν οι κοπέλες την 1η του Μάρτη για να μην τις πιάσει, επειδή το Μάρτη κατεβαίνουν οι ακτίνες του ήλιου κάτω και είναι πιο καψερές. Ήταν πριν τα αντιλιακά, αυτό λέω. Ναι, και εμείς χορεύαμε, θυμάμαι που χορεύαμε όταν και είχαμε το φαινόμενο,
την ίδια στιγμή που βρέχει μέσα στο Μάρτι να έχει και ήλιο. Και βγαίνα και με λέγαμε ήλιον, ήλιον και νερά, και που κάτω μια χαρά, διάφορα παραλλαγή. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που συζητούμε. Ναι. Πλέον ως παράδοση, κύριε Κατσαντώνη, ναι. Τα δικά μας παιδιά τώρα δεν νομίζω να έχουν κάτι, οποιαδήποτε σχέση, μόνο μέσα από βιβλία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Έχετε και εσείς δικά σας βιβλία, τα έχω, πάρα πολλά, έτσι, πάρα πολλά, τα οποία ναι. Μπορεί να τρέξει κανείς για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Είναι πάρα πολλά τα έθιμα του Πάσχα. Ναι. Αυτά που είπαμε δεν είναι τίποτα, αλλά χρειάζεται χρόνος για να καταλαβαίνουν. Είναι πολύτιμο ο χρόνος. Ναι, αλλά είναι ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε από μόνα τους. Η λογική τους, αν θέλετε, έτσι, και η συνέχεια. Για τους τον χρόνο να είστε καλά, λοιπόν.